Πρόκειται για ένα συμβάν διπλής ανθρωποκτονίας. Χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο κυνηγετικού τύπου και στη συνέχεια όλα τα στοιχεία κατατείνουν στο ότι ο δράστης αυτοχειριάστηκε. Όλα τα τραύματα είναι που αφορούν και στα τρία άτομα, είναι εξ επαφής, σχεδόν η εκβραχυτά της αποστάσεως όσον αφορά τα θύματα των ανθρωποκτονιών. Το θύμα το οποίο έφερε εξ επαφής τραύμα έχει όλους τους χαρακτήρες του αυτοχειριαστικού συμβάντος. Δηλαδή, προηγήθηκε η διπλή ανθρωποκτονία και ακολούθησε ο αυτοχειριασμός. Πάντα με πυροβόλο όπλο, επαναλαμβάνω, κυνηγετικού τύπου. Τα θύματα της ανθρωποκτονίας φέρουν τραύματα στην κεφαλή. Το δε τρίτο εμπλεκόμενο άτομο φέρει εξ επαφής τραύμα στο θώρακα. Πόσους πυροβολισμούς δέχτηκαν? Υπάρχει ένας τουλάχιστον σε κάθε ένα από τα δύο θύματα και πολύ πιθανόν ένα από τα δύο αυτά θύματα να έχει δεχθεί και δεύτερο. Δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος όμως όσον αφορά αυτά. Ερευνάται το ενδεχόμενο να είναι το πρώτο άτομο το οποίο ευλήθη ο άνδρας, ο εμπλεκόμενος. Σε πόσα μέτρα πόσες βρέθηκαν τα θύματα το ένα από το άλλο? Αρκετά μέτρα, τουλάχιστον 15. Εσείς από την πρώτη αυτή εξέταση, μετά το δηλαδή να το δράστης να θέλει να έχει σκοπό να σκοτώσει και το δεύτερο θύμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και πάντα ιατροδικαστικά, έτσι, όσον αφορά την ιατροδικαστική προσέγγιση του συμβάντος, φαίνεται ότι πράγματι υπήρχε δόλος πρόθεση να υπάρξει αυτή η τραγωδία πρακτικά. Ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του, σε άλλο χώρο. Ναι, ισχύει αυτό.